Πάμε λίγο σε μια κυρία, την κυρία Αντωνία Τσαγκαράκη, η οποία περιμένει μέσω σύνδεση Skype. Είναι εκεί μέλος της ομάδας, πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας Ζωδρό. Όχι, δεν υπάρχει πρόεδρος, είναι ακριβώς η ομάδα. Είστε μέλος, είστε ακριβώς, μέλος, ναι, μιας πολύ δυνατής ομάδας που προχωρά σε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν τη ζωή μας. Δώσατε χρώμα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, σωστά? Σωστά, πολύ. Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της Γραμματείας Γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και ζωγραφίσατε δύο από τα εμβλήματα της ελληνικής αστυνομίας. Ακριβώς, όπως τα λέτε. Η πρόσκληση έγινε από την κυρία Μαραγκάκη Μαρία, γιατί θα πρέπει να μιλάμε και ονομαστικά. Ναι. Γραμματέας των γυναικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία παρακολουθούσε τις δράσεις μας από το διαδίκτυο. Η πρόταση έγινε, το συζητήσαμε η ομάδα. Μετέφερα στην ομάδα τα προσωπικά μου, πιστεύω, για τη δράση αυτή, γιατί ήταν ο συγχωρημένος πατέρας μας αστυνομικός και ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη δράση, γιατί οι δράσεις μας έχουν περιοριστεί πάρα πολύ λόγω του κορονοϊού. Η αλήθεια είναι ότι η πρόταση είχε γίνει πριν το πρώτο lockdown, το συμφωνήσαμε και ο καιρός ήρθε, ορίμασε όλο αυτό και τελικά πήγαμε λίγο πριν το δεύτερο κλείσιμο και ολοκληρώσαμε και το έργο, το οποίο τις φωτογραφίες μόλις δείξατε. Κυρία Τσαγκαράκη, όπου μπαίνει χρώμα αλλάζει και το κλίμα, αλλάζει και η κατάσταση και ομορφαίνουν όλα. Αυτή είναι και η φιλοσοφία, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η φιλοσοφία, μικρές ή μεγάλες δράσεις σε άσχημους ή μη καιρούς. Κάνεις πράγματα προκειμένου και εσύ ο ίδιος να νιώσεις καλά, αλλά ταυτόχρονα να νιώσουν και οι γη σου, οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου καλά, και γιατί όχι και ένας περαστικός, ένας ξένος, οποιοδήποτε. Αυτό είναι το βασικό νόημα μιας εθελοντικής δράσης και ο δικός μας παρονομαστής ως εθελοντική ομάδα Ζωδρό. Τα πρώτα σχόλια για το αποτέλεσμα ήταν άκρος εγκομιαστικά. Ναι, διαλέξατε εσείς τα σημεία στο αστυνομικό μέγαρο που θα ζωγραφίζατε και θα τοποθετείτε τα εμβλήματα? Το πρώτο έμβλημα που ήταν της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων μου Ηρακλείου ήταν σε συγκεκριμένο χώρο που είναι το γραφείο της Ένωσης. Το δεύτερο ήταν στον δεύτερο όροφο του Μεγάρου, τον κεντρικό διάδρομο, σε ένα πολύ μεγάλο τείχο, και το ίδιο το έμβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, για να μπορούν να το χαίρονται όσοι περνάνε από το χώρο. Μάλιστα, η δράση σας μπορεί να διανύουμε περίοδο πανδημίας και κορονοϊού, ωστόσο οι δράσεις σας προγραμματίζονται και αναμένεται να εκτοξευθούν, να υλοποιηθούν μόλις βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν συζητήσεις, οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές. Πρώτα απ' όλα να βγούμε σίως από όλη αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα την υγειά μας να έχουμε όλες μαζί, όλοι μαζί, και όσοι θα συμμετέχουν και εμείς που είμαστε ο βασικός πυρήνας της ομάδας, και θα μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Πάντως δράσεις που έχουν ως επίκεντρο μια καλύτερη καθημερινότητα. Ακριβώς, μια καθημερινότητα με αισιοδοξία, καθώς κατά την προσωπική μου άποψη, το χέρι μας είναι να δούμε τα πράγματα με ένα θετικό πρόσημο. Ακριβώς, όπως το λέτε. Έχετε στολίσει για το χριστουγεννιάτικο δέντρο από πίσω. Ναι, για να μπούμε στο κλίμα, το χαρμόσουν τουλάχιστον μέσα στο σπίτι. Νομίζω τα περισσότερα σπίτια έχουν στολίσει κάπως νωρίς φέτος το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι άνθρωποι δεν έχουν τι να κάνουν μέσα στο σπίτι, λένε να στολίσουμε το δέντρο μια ώρα νωρίτερα. Είναι όλο αυτό το γεγονός ότι και πολλά πράγματα δεν μπορείς να κάνεις. Να πούμε ότι μέχρι πέρσι υπήρχε το χριστουγεννιάτικο κάστρο, οι εκδηλώσεις που γινόταν κάτω. Πήγαινες μια βόλτα, έβλεπες έναν άνθρωπο, έβλεπες όλη αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, ήταν διαφορετικά. Τώρα αυτό λοιπόν δεν το ζούμε, το κάνουμε οι ίδιοι νωρίτερα μέσα στο σπίτι για να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Μάλιστα, κυρία Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και πάλι.